Ευχαριστούμεθα αδερφοί μου με τη χάρη του Θεού μας στην Δευτέρα Κυριακή, Δευτέρα Εβδομάδα των Νηστιών. Την Παρασκευή έχουμε τους δευτέρους χαιρετισμούς της Πανηγίας μας και οδεύουμε ολοταχώς προς τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όσοι αγωνίζεστε στο θέμα της νηστείας και της εγκρατείας, θα συνεχίσετε τον αγώνα σας με βοηθόν των Θεών μας. Σας είπα ότι θα αναφερθώ με τη χάρη του Θεού μας δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, να σας αναφέρω τι σημαίνει εγκράτεια. Εγκράτεια λέγει παθών, εγκράτεια φαγητού, εγκράτεια σαρκός. Αδερφοί μου, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι μπορεί να νηστεύουν, να μην εγκρατεύονται όμως, να μην έχουν εγκράτεια σαρκός και νομίζουν ότι κάνουν νηστεία. Η εγκράτεια με το θέμα της νηστείας του φαγητού είναι δύο αλληλένδετα. Όπως ο άνθρωπος με ένα πόδι δεν μπορεί να περπατήσει, ούτε με ένα χέρι να εργαστεί, ούτε το πτηνό το οποίο πετά στους ουρανούς με μία πτέρυγα μπορεί να περπατήσει, ούτε η βάρκα με το ένα κουπί μπορεί να περπατήσει, ούτε το αεροπλάνο το οποίο εφεύρε ο άνθρωπος με μία πτέρυγα μπορεί να περπατήσει, να πετάξει. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και η εγκράτεια της νηστείας και η εγκράτεια της σαρκός. Όσοι τουλάχιστον ακούμε τα Θεία Κηρύγματα, δεν μιλούμε για τους άλλους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα περί Κηρύγματος, ομιλούμε για εκείνους οι οποίοι ακούν το Θείο Κήρυγμα. Πάντοτε ο Πανάγαθος Θεός χαίρεται και είναι λίαν ευχαριστημένος όταν ο άνθρωπος δεν είναι σάρκα μόνο. Σάρκα μόνο. Αλλά να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι και πνεύμα και ψυχή. Όταν ο άνθρωπος καταντήσει να είναι μόνο σάρκα, τότε πρόκειται περί ζώου, δεν πρόκειται περί ανθρώπου. Μόνο τα ζώα γνωρίζουν ένα πράγμα με το ένστικτο το οποίο έχουν να τρώγουν, μόνο και αν τα έχεις για εργασία να εργάζονται. Ο άνθρωπος ο οποίος τρώει και εργάζεται, αν εργάζεται, ο άνθρωπος αυτός δεν σκέφτεται τίποτε άλλο, ημιμόνο την σάρκα του. Η σάρκα, αδερφοί μου, είναι ένας μαγνήτης, φοβερός μαγνήτης. Δεν ξέρω αν είδατε ποτέ μαγνήτη ο οποίος τραβάει, έρχεται το σίδερο. Η σάρκα, αυτό το σαρκείο το οποίο φέρομαι, είναι ισχυρός μαγνήτης να τραβά τον άνθρωπο προς την γη. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι τα μάτια του ή στο κεφάλι του, δι' αυτό ονομάζεται άνθρωπος, άνω θρόστο. Βλέπω πάνω. Αυτό σημαίνει άνθρωπος. Βλέπω πάνω. Βλέπετε, ο Πανάγαθος Θεός δεν μας έδωσε τα μάτια ή στα πόδια. Μας τα έδωκε στη μέση. Μας τα έδωσε στην κορυφή της κεφαλής να βλέπουμε πάνω.
διότι ο προορισμός μας είναι πάνω, δεν είναι κάτω. Εάν ήταν κάτω ο προορισμός μας, θα μας είχε να περπατούμε με τα τέσσερα. Δηλαδή, όπως αυτή τη στιγμή, ο πίθηκος, ο οποίος περπατάει με τα τέσσερα. Και βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέγουν ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Είναι εκείνος ο πίθηκος, έμεινε με τα τέσσερα πάει, με τα τέσσερα περπατεί. Ο άνθρωπος όμως δεν περπατεί με τα τέσσερα. Περπατεί με τα δύο πόδια. Και βλέπει προς τα άνω, προς το τέρμα, προς την αιώνιον βασιλεία του Θεού. Εκεί που δεν υπάρχει τίποτε από αυτό το πρόσκαιρο το μάτιο. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, όταν νηστεύομαι, πρέπει να υποτάξουμε την σάρκα εις το πνεύμα, εις την ψυχή. Εάν δεν υποτάξεις το σαρκείο κάτω από τη δύναμη την οποία έχει η ψυχή, δεν κερδίζει την νηστεία. Νηστεία δεν υπάρχει. Μη μας πλανεί ο διάβολος ότι εφόσον νηστεύεις και δεν προσέχεις την σάρκα, ότι είσαι εντάξει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι νηστεύουν στην σάρκα, εγκρατεύονται στη σάρκα και τρώνε όμως. Ούτε αυτοί μπορεί να έχουν ασφάλεια και μέσα τους να επαναπαύονται ότι νηστεύουν. Η νηστεία είναι με αυτά τα δύο. Εάν θέλουμε, αδερφοί μου, να ευαρεστήσουμε στον Θεό μας, πρέπει να υποτάξουμε την ψυχή εις την σάρκα. Να υποτάξουμε την ψυχή εναντίον της σάρκος. Το είπα προηγουμένως διαφορετικά. Την ψυχή να την έχουμε ως κυβερνήτη της σάρκος. Θα υποτάξουμε δηλαδή την σάρκα στην ψυχή. Σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως. Ο άνθρωπος ομοιάζει με έναν αναβάτη, ο οποίος είναι πάνω στο άλογο. Εάν το άλογο δεν του έχεις χαλινούς, τότε ο αναβάτης κινδυνεύει από λεπτό σε λεπτό να τον κατακριμνήσει το άλογο και να τον θανατώσει. Εάν όμως ο άνθρωπος έχει χαλινούς, τότε υποτάσσει το άλογο εκείνο, το ατίθαστο. Το σώμα μας είναι ένα άλογο, ατίθαστο άλογο, το οποίο τίποτε άλλο δεν κάνει, μόνο να οδηγεί τον αναβάτη εις την απώλεια, εις την καταστροφή, εις τον θάνατο. Όταν κλείσουμε τα μάτια μας, εάν μεν εργαζόμεθα εις τον παρόντα κόσμο δια την σάρκα, αυτήν την σάρκα θα την έβρωμεν εις την θύρα του παραδείσου. Και θα σου πει, πού πάεις? Εσύ εργαζόσουν διεμέ. Τώρα δεν μπορεί να εισέλθεις εδώ. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί μου, ότι εκείνον το οποίο έχει προτεραιότητα είναι η ψυχή. Το δε τροπάριο της Εκκλησίας μας, το οποίο αναφέρεται δια τη ψυχή, λέγει τούτα τα λόγια. Επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Αυτό θα επιμεληθείς. Το σαρκείον τούτο θα γίνει βρώσης σκολίκων, τροφή των σκολίκων. Τα σκουλίκια είναι αυτά τα οποία θα φάγουν το σώμα τούτο, το οποίο σήμερα δεν κάνεις τίποτε άλλο, ή μόνο να φροντίζεις δι' αυτό το σώμα, δι' αυτό το σαρκείο, δεν κάνεις τίποτε άλλο. Δεν σκέφτεσαι ότι είσαι άνθρωπος με ψυχή να θάνατο. Και πρέπει να είμαι θα ένα γρηγόρση, αδερφοί μου, δια να βλέπουμε πάντοτε μπροστά μας
στην κρίση του Θεού. Σήμερα θα αναφερθώ μόνο σε ένα παγκόσμιο γεγονός, το οποίο ακριβώς έχει ως θέμα αυτό το σαρκείο. Τούτον το σαρκείο ζητεί πάντοτε πώς να το καλοθρέφεις, πώς θα το δίδεις τροφές καλές, και δεν σκέπτεσαι ουδεμίαν φοράν περί νηστείας. Και επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός πάνω σε αυτά τα ζώα τα οποία κατασφάζει ο άνθρωπος να έρθει ασθένεια φοβερή, η οποία εινάγκασε τον άνθρωπο αυτό το κρέας το οποίο θα έτρωγε να το καύσει. Εάν ρίξετε ένα βλέμμα στην Αγγλία, θα δείτε τεράστιες εκτάσεις από φλόγες πυρός να κατακαίουν τόνους ολοκλήρους κρέατος, βόδια, αρνιά, κατσίκια, χείρους. Όλα είναι αγκάστησαν οι Άγγλοι να τα κατακαύσουν. Και αυτή η τιμωρία είναι εκείνη η οποία ακριβώς προετοιμάζει και εμάς να είμαστε προσεκτικοί. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ένα παράδειγμα ότι εφύσηξε ένας αέρας φοβερός και έριξε από την δύναμη του αέρας έριξε μία βελανιδιά. Η βελανιδιά στέκεται σταθερά μέσα στη γη. Και από την άλλη μεριά παρουσιάζει η Αγία Γραφή μία κουκουναριά. Η κουκουναριά δεν έχει ρίζες βαθιές. Και λέγει εκεί τούτα τα λόγια. Ολοληξά το πίτης ότι πέπτωκε κέντρος. Κέντρος είναι άλλο ισχυρό δέντρο το οποίο έχει βαθιές ρίζες και η βελανιδιά το ίδιο και η κουκουναριά καθόλου. Δεν έχει δύναμη να κρατήσει μέσα στη γη. Και λέγει η Αγία Γραφή, εσύ λέγει που δεν έχεις δύναμη, μη γελάς ότι ο αέρας ξερίζωσε το δυνατό δέντρο. Να αρχίσεις να κλαίεις, λέγει, μήποτε εσύ με το παραμικρό φύσημα πέσεις. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην Αγγλία γίνεται αυτό. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε μήποτε έρθει αυτό το κακό από εκεί εδώ. Και πρέπει να συνέλθει αυτός ο κόσμος, ο οποίος κόσμος που να γνωρίζει τώρα τι γίνεται. Αυτά στα σημέρας προετοιμάζεται ο άνθρωπος για να υποδεχθεί, μάλλον επί το ακριβέστερο να συμπάσχει με τον Χριστό μας, να συνταφεί με τον Χριστό μας, να συσταυρωθεί με τον Χριστό μας και να συναναστηθεί με τον Χριστό μας. Για να γίνουν όλα αυτά όμως χρειάζεται να έχεις τόση φοβερή πίστη στον Θεό και τέτοια προσοχή στη ζωή σου για να ζήσεις αυτά τα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι θα έρθουν οι μέρες εκείνες, θα δεις τον κόσμο να έρχεται στην Εκκλησία και πότε δεν έρχονται, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έρθουν τη Μεγάλη Πέμπτη, θα δουν τον Χριστό επάνω στο Σταυρό, θα τον προσκυνήσουν αδιάφοροι, χωρίς καμία συμμετοχή στα πάθη του, χωρίς να νιώσουν τι γίνεται επάνω στο Σταυρό, θα προσκυνήσουν παγωμένα, κρύα, αδιάφορα, θα απέλθουν, θα έρθουν τη Μεγάλη Παρασκευή στην αποκαθήλωση και την Ανάσταση θα έρθουν για να ακούσουν
στο Χριστός Ανέστη. Δεν θα έρθουν για να μείνουν εις την χαρά της Αναστάσεως. Η χαρά της Αναστάσεως θα εκλείψει από τη ζωή των, διότι το μυαλό των δεν είναι πουθενά αλλού, είμαι μόνο στο φαγητό. Θα ακούσουν τον Χριστός Ανέστη, θα ανάψουν την λαμπάδα τους, θα δώσουν ένα φίλημα χαράς την ώρα εκείνη της Αναστάσεως και αμέσως θα δείτε ότι οι ναοί θα κενωθούν παντελώς, δεν θα μείνουν μέσα πιστοί χριστιανοί στον Θεό και θα τους δεις να τους οδηγούν λεγεώνες δαιμονίες. Εάν είχαμε μάθει για να δούμε, θα βλέπαμε εκείνον το οποίο είδεν ο Άγιος Ανδρέας ο κατά Χριστόν Σαλός, όταν έβγαινε μία νεκρική πομπή και είχε πλήθος κόσμου μπρος και πίσω, προηγούντο και έποντο, και εκείνος εκάθεσε πάνω σε ένα ύψωμα και έκλαιγε. Αυτός ήταν ένας πλούσιος ο οποίος απέθανε, όπως γίνονται δυστυχώς πολύ συχνά στην πατρίδα μας τέτοια γεγονότα, και ο υποτακτικός του που ήταν κοντά του γύρισε και του λέγει: «Γέροντα μου, γιατί κλαίεις?» Και ξέρετε τι απάντησε αυτός ο άνθρωπος του Θεού? «Παιδάκι μου», του λέγει, «δεν βλέπεις πάνω σε εκείνον το φέρετρο πόσες λεγεώνες δαιμόνων ευρίσκονται?» Κάτι τέτοια συμβαίνουν και στα σημέρα μας, αδερφοί μου. Αποθνίστηκε ένα πρόσωπο μεγάλης περιοπής και εξεσηκώνεται η Ελλάδα ολόκληρος, διότι απέθανε αυτό το πρόσωπο. Μα αυτό το πρόσωπο θα πεθάνει. Όσο καιρό και, και αν ζήσει, θα πεθάνει. Έχει σκεφτεί ο άνθρωπος αυτός ο οποίος νομίζει ότι ξεσηκώνεται για τον θάνατο αυτού του ανθρώπου, του ατόμου αυτού, έχει σκεφτεί ποτέ ποιαν κρίση θα έχει στον θρόνο του Θεού? Εκείνο το οποίο υπάρχει σήμερα μπροστά μας είναι ένα πράγμα: είμαι καλός άνθρωπος, δεν πειράζω κανένα, δεν ενοχλώ κανένα, δεν σκότωσα κανένα, δεν αδίκησα κανένα, και σταματάω σε εκεί. Καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, εργάζεται στην κοινωνία, δεν ενοχλεί κανένα. Εάν τον ερωτήσεις όμως αυτόν τον άνθρωπο, εξομολογήθηκες ποτέ σου? Δεν ξέρει τι είναι αυτό το μυστήριο. Νηστεύεις? Όχι, λέει. Εκκλησιάζεσαι? Όχι. Προσεύχεσαι πρωί και βράδυ? Όχι. Διέβασες ποτέ την Αγία Γραφή? Όχι. Ώστε είσαι καλός άνθρωπος, δεν είσαι καλός χριστιανός, διότι πέρασες 40 χρόνια, 50 χρόνια και δεν επλησίασες ποτέ το Άγιο Ποτήριο για να λάβεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και είπε ο Θεός ότι εκείνος ο οποίος δεν κοινωνεί το σώμα μου και το αίμα μου, λέγει, δεν έχει θέση μαζί μου στην βασιλεία μου, την επουράνιον. Πώς θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τίποτε άλλο δεν είδε, ημι μόνον το σαρκείο? Έβλεπε να είναι καλός άνθρωπος, όπως έχω ένα παράδειγμα από το μυστήριο της εξομολογήσεως, που είχε μία ευσεβή γυναίκα η οποία έκανε πολλές ελεημοσύνες, έτρεχε στους ασθενείς, έτρεχε στους πτωχούς, τις χείρες, τα ορφανά, πλην όμως είχε κάτι το οποίο δεν είχε τηρήσει. Και κοιμήθηκε και ήρθε ένα άγγελος από τους ουρανούς και την πήρε και την μετέφερε στον παράδεισο. Και πέρασε μέσα από παλάθια ολόχρυσα και τα έβλεπε, και σε μια στιγμή ο άγγελος την σταμάτησε μπροστά σε ένα πανέμορφο κτίριο και της λέγει: «Τούτο είναι δικό σου, δεν έχεις όμως κλειδί να μπεις μέσα».
Οι ελεημοσύνες και η αγάπη προς τον κόσμο έχτισε εκείνο το παλάτι στον ουρανό. Πλην όμως είχε κάτι, δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ. Όταν είδε αυτό το συγκλονιστικό όνειρο, εστράφηκε πραγματικά, ήρθε, εξομολογήθηκε, έζησε κατά Χριστόν. Διότι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, ο πολλής κόσμος, έπαθεν αυτό το οποίο έπαθαν οι Αθηναίοι, οι οποίοι εζητούσαν να δουν τον Θεό με τη σοφία τους. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν να δουν τον Θεό με τα σημεία και το ζητούσαν το σημείο οι Ιουδαίοι. Και τους είπε ο Πανάγαθος Θεός ότι θέλετε σημείο, λέγει, δια των Υιών του Θεού, των Υιών του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σημείο του, λέγει, από τον Ιωνά, ο οποίος έμεινε 3 ημέρες μέσα στην κοιλία του κήτους και στις 3 ημέρες τον έκανε εμετό, λέγει, το θηρίο αυτό το κήτος στην ξηρά, λέγει. Αυτό είναι το σημείο το οποίο ζητείτε. Μεγαλύτερο σημείο από αυτό του Ιωνά, λέγει, δεν υπάρχει άλλο. Οι Αθηναίοι ζητούσαν με τη σοφία να λύσουν τα προβλήματά τους δια των αληθινών Θεών. Και δι' αυτό παρακαλούμε αυτή τη στιγμή όσους ακούν το Θείο Κήρυγμα να προσέξουμε να δούμε τι έκανε ο Απόστολος Παύλος μεταξύ αυτών των σοφών των Αθηνών. Ευρισκόμεθα στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων στον 26ο στίχο, τον οποίο είδαμε περαστικά στην περασμένη σύναξη του Θείου Κηρύγματος. «Επίησέτε», λέγει, τους λέγει ο Απόστολος Παύλος εις εκείνους οι οποίοι οίκουον των λόγων του, «Επίησέτε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάν το πρόσωπο της γης ορίσας προς τεταλεμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών, και επίησεν από εν αίμα και από το αυτό πρωτόπλαστον ζεύγος όλα τα έθνη των ανθρώπων δια να κατοικούν εις όλην την επιφάνεια της γης». Τους ομιλεί δια των Θεών των άγνωστων, των οποίων αντίκρισεν ο Απόστολος Παύλος να αντιπροσωπεύεται με έναν βωμόν. Επάνω στον βωμόν, επάνω σε εκείνον, ας πούμε, την Εκκλησία, πάνω σε εκείνον τον βωμό έγραφεν τούτα τα λόγια, το αγνώστο Θεό. Δι' αυτόν τον άγνωστο Θεό τώρα ομιλεί ο Απόστολος Παύλος εις τους σοφούς των Αθηνών. Εις τους σοφούς τους, εκείνοι οι οποίοι ζητούσαν να λύσουν όλα τα προβλήματα με τη σοφία του. Και τους λέγει ότι όλα τα έθνη, λέγει, των ανθρώπων τα έκπλασε ο Θεός από ένα πρωτόπλαστο ζεύγος για να κατοικούν εις όλην την επιφάνεια της γης, και αυτούς όρισε δια καθέναν από τα έθνη αυτά χρόνους εκ προτέρου προσδιορισμένους υπό της προνοίας του δια την εμφάνιση και εξαφάνιση αυτών καθώς και τα σύνορα της κατοικίας των. Ζητήν, προσέξτε εδώ να δείτε τι είναι ο σημερινός άνθρωπος και τι ήταν τότε. Τότε και σήμερα και εις τους αιώνες θα είναι ο ίδιος. Ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτόν και έβριεν και γεού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Ο σπουδαιότερος δέσκοπος της ζωής του ανθρώπου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δια τον οποίον επίησεν ο Θεός τα έθνη, είναι να ζητούν ταύτα τον Κύριον, εάν θα κατόρθωναν ψηλαφιτά δια της σκέψεως να τον έβρουν, και δι' αυτός υπάρχει όχι μακράν, αλλά πολύ πλησίον προς ένα έκαστον από εμάς. Σήμερα οι άπιστοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό, σου λέει, πού είναι ο Θεός.
πού είναι, πες μου πού είναι ο Θεός, λέει, να τον πιστέψω. Τον είδες, λέει, τον Θεό. Αυτό ακριβώς λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και οι ληστέ αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν τίποτε άλλον ημί μόνον εις την ύλη, οι ληστέ αυτοί οι άνθρωποι, οι άπιστοι αυτοί οι άνθρωποι σου λέγουν δείξε μου που είναι ο Θεός να τον πιστέψω. Τούτο είναι έναν από τα πιο μελανά σημεία της ζωής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος εζήτει πάντοτε τον Θεό να τον έβρει με την ψηλάφιση, να τον αγγίσει, και η γνώση στην οποία είναι δύνατο να έχει περί Θεού δια της θέας της δημιουργίας δεν είναι δύνατο να είναι η μία ατελής, μερικοί και ουχή οι πλήρης γνώσης του Θεού διεσόπτρου ενίγματος. Βλέπει τα δημιουργήματα ο άνθρωπος, δεν βλέπει τον Θεό και δεν μπορεί να δει τον Θεό. Βλέπει αυτά τα οποία δημιούργησε ο Θεός, δεν βλέπει τον Θεό. Νομίζει ότι επλάστησαν αυτά μόνα τους. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στους σοφούς. Θέλετε να δείτε τον Θεό, λέγει, δεν σας ακούν βέβαια τα δημιουργήματά του. Άλλο τίποτε δεν έχει να επιδείξει διεσέ που δεν πιστεύεις ο Θεός, ημι μόνον την παρουσία του, όταν βλέπεις εκείνον τον ήλιο να ανατέλει και να δίνει, όταν βλέπεις το φως και βλέπεις το σκότος, τι άλλο θέλεις, αδερφέ μου? Τι άλλο ζητείς? Τι άλλο επιδιώκεις? Αυτός δεν είναι ο Θεός? Δεν σε αρκεί αυτό? Όχι, λέγει, αυτά είναι τυχαία. Βρέθησαν μόνα τους, επλάστησαν μόνα τους. Είναι πλησίον παντός ανθρώπου ο Θεός. Εις όλων των κόσμων ο Θεός είναι πλησίον εις τον κάθε ένα. Γύρω μας και εντός μας. Είναι πέριξ μας, λέγει ο Θεός, και είναι και εντός μας ο Θεός. Ούτως ώστε, εάν κανείς, λέγει, ευθέως και με πόθο, λέγει, ζητεί τον Θεό, θα τον έβρει οπωσδήποτε. Ξέρετε, στο μυστήριο της μετανοίας, αδερφοί μου, πόσοι απελπισμένοι έρχονται. Πόσοι έρχονται και λέγει, ήθελα, λέγει, να πάω να αυτοκτονήσω, αλλά επέρασα πρώτα από εδώ και μετά. Λέω, παιδάκι μου, αυτό το οποίο θέλει να κάνεις είναι αυτό το οποίο θέλει ο εχθρός. Δηλαδή, δεν ζητεί τίποτε άλλο ο εχθρός σου, είναι μόνο τούτο το οποίο θέλει να πάει να κάνεις. Ο άνθρωπος ζει με μία πίστη και μία ελπίδα. Εάν αυτή τη στιγμή εσύ θέλει να πάει να αυτοκτονήσεις, δεν θα ευχαριστήσεις κανέναν άλλον, ημί μόνο τον εχθρό σου. Αυτός θα ευχαριστηθεί, διότι θα σου πάρει την ψυχή σου. Εάν θέλεις να δεις τον Θεό, ο Θεός είναι μέσα σου και πέριξ σου, γύρω σου, λέει. Οπουδήποτε είναι έκαστος από εμάς, είναι παρόν και ο Θεός, όπου και αν βρισκόμαστε. Δεν είναι μόνον εκ δεξιών μας, αλλά έχει κατοχήν και κτίσει επί της όλης υπάρξεώς μας ο Θεός. Εκείνος διευθύνει τα πάντα, εκείνος προγραμματίζει τα πάντα, εκείνος κυβερνά τα πάντα, και μία τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει εάν δεν θέλει ο Θεός. Αυτός εκτίσα τους νεφρούς ημών και αντελάβει το ημών εκ γαστρός μητρός ημών, λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Εκείνος, λέγει, μας έπλασε εκ χιλίας μητρός. Επιβλέπουν οι οφθαλμοί του εις εμάς κατά πάντα χρόνων της ζωής μας. Δεν μένει λεπτόν που δεν μας βλέπει ο Θεός. Εις όλα τα κινήσεις, εις όλα τα σκέψεις, εις όλα τα λόγια μας. Και γνωρίζει καλύτερον μας από ό,τι εμείς ήδη γνωρίζουμε τους εαυτούς μας. Δεν γνωρίζουμε εμείς τους εαυτούς μας, μόνον ο Θεός γνωρίζει το βάθος της ψυχής μας. Είναι πλησίον μας για να δέχεται τη λατρεία μας και για να μας παρέχει τα ελέη του, τα οποία ζητούμε καθημέρα από Αυτόν. Εκείνος είναι κοντά μας, είναι ο στοργικός Πατέρας. Είναι ο Θεός ο πραγματικός Πατέρας.
διότι πατεράδες στην γη υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επιτίθενται και εναντίον των τέκνων και τα φωνεύουν. Ο Θεός όμως δεν είναι έτσι όπως εμείς. Ο Θεός έχει σε το αίμα του επάνω στο Σταυρό για να μας σώσει. Είναι πλησίον μας οπουδήποτε και ανήμεθα. Εισι ανδήποτε χώρα, εισι ανδήποτε έθνος, εισι ανδήποτε επάγγελμα, εισι ανδήποτε κοινωνική τάξη και ανανίκον. Για να μην πουν εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν γράμματα ότι εγώ ο Θεός μου είναι η τσέπη μου και το μυαλό μου. Είτε είμεθα εις ανάκτορα, είτε είμεθα σε καλύβη, είτε είμεθα εις πόλη, είτε είμεθα εις έρημον μέσα εις τα σπήλαια όπου έζησαν οι ασκητές, είτε εις τα βάθη της θαλάσσης, είτε εν το μέσο των ωκεανών, ο Θεός είναι μαζί μας και δεν είναι μακράν ενός εκάστου εξημών. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στους σοφούς των Αθηνών και αυτό λέγει και εις εμάς οι οποίοι δεν τον ακούσαμε τότε αλλά τον ακούμε αυτή τη στιγμή. «Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν ως σκέτινες των καθημάς ποιητών ρήκαση του γαρ και γένος εσμέν». «Είμεθα γένος ειδικών», του λέγει. Και είναι πολύ πλησίον μας, διότι μέσα εις αυτόν ως εις πνευματική ατμόσφαιρα ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και μερικοί από τους ειδικούς σας ποιητάς έχουν ήπει. Διότι αυτού είμεθα και γενιά, είμεθα γενιά του, γένος του, όχι διότι ευγήκαμεν από την ουσία του και είμεθα όλοι ένα με τον Θεό όπως το εννοεί ο ποιητής, αλλά διότι μας έπλασε κατ' εικόνα του και μας αγάπησε ως οικείους του. Μας έπλασε κατ' εικόνα, λέγει, και ομοίως είναι αυτού. Εμείς φέρουμε την εικόνα του Θεού, δι' αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος όπως είμεθα εμείς. Αλλά προσθέτει και λέγει, ενώ σου είμεθα εικόνα του Θεού, πρέπει να ομοιωθούμε με τον Θεό. Κατ' εικόνα, λέγει, μας έπλασε εκείνος. Καθ' ομοίωση του πρέπει να γίνουμε εμείς. Να γίνουμε όπως ο Θεός. Γίνεστε Άγιοι, λέγει, καθώς εγώ Άγιος είμαι. Να γίνεστε Άγιοι. Κάθε μέρα, λέγει, να κόβετε τα ελαττώματά σας, τα πάθη σας, για να ομοιάσετε με εμέ. Και για να ομοιάσετε με εμέ, λέγει, πρέπει να έχετε τρεις αρετές. Να τις γνωρίζετε, λέγει. Το πρώτο είναι, μάθετε από εμού ότι πράος είμαι. Το δεύτερο, μάθετε από εμού ότι είμαι ταπεινός στην καρδία. Και τρίτον, μάθετε από εμού, λέγει, ότι για να έχετε ειρήνη πρέπει να έχετε αυτά. Και στο μέσον των δύο αυτών αρετών, της πραότητος και της ειρήνης, έβαλε ο Θεός την ταπείνωση. Αυτά στα σημεία, αδελφοί μου, πρέπει να εργαστούμε όλοι μας να καλλιεργήσουμε αυτήν την αρετή της ταπεινώσεως. Μάθετε από εμού ότι πράος είναι και ταπεινώστε καρδία και ευρύσετε ανάπαυση την ψυχή σου. Είσαι, αδερφέ μου, αναστατωμένος, δεν μπορεί να ησυχάσεις. Όλοι σου φταίουν. Κανείς δεν είναι μαζί σου. Πρόσεξε να έχεις μέσα σου πρώτον το μέσον των αρετών που λέγεται ταπείνωσης. Έπειτα από την ταπείνωση θα γεννηθεί πραότης. Μάθετε από εμού ότι πράος είναι. Και το άλλο, ότι θα γεμίσει η ψυχή σου με αγάπη, με πραότητα, με ειρήνη, με γαλήνη, αφού θα έχεις αυτά τα δύο. Ναι, αδερφοί μου, αυτή είναι η ζωή μας και με αυτό πρέπει να ζούμε. Έχουμε δημιουργηθεί
από την εικόνα του και είμεθα η εικόνα δική του και δι' αυτόν τον τρόπον και τον λόγον η φροντίς μας πρέπει να είναι πώς να ενωθούμε με τον Θεό μας. Όσοι εις Χριστό λέγει εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Τι θα είπε αυτό? Να ενδυθεί στο Χριστό. Όπως το φόρεμά σου εγγίζει επάνω στο γυμνό σώμα, έτσι λέγει πρέπει να ενδυθεί στο Χριστό, να εγγίζει στο σώμα σου και την ψυχή σου. Να μην τον έχεις απ' έξω. Διότι όταν τον έχεις μακριά από εσένα, δεν εγγίζει, δεν ενδύεσαι τον Χριστό. Εδώ λέγει, εάν έχεις βαπτιστεί, λέγει, στον Χριστό, πρέπει να ενδυθείς τον Χριστό. Το ένδυμά σου πρέπει να είναι ο Χριστός, την οποίαν πρόνοιαν του ο Θεός, όταν τον ενδυθούμε, λαμβάνει περί ημών και είναι πάντοτε έτοιμος να μας βοηθήσει. Υπερβαίνει ασυγκρίτως την φροντίδα και τη μέρημνα την οποία οι γονείς λαμβάνουν δια τα τέκνα των. Υπάρχουν γονείς που είναι άστοργοι, αδερφοί μου, και αφήνουν τα παιδιά μέσα στον πόνο τους και φεύγουν, τα εγκαταλείπουν. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι ανέθρεψαν παιδιά και τα εγκατέλειψαν την τελευταία στιγμή για να χορτάσουν την σάρκα τους με τις ειδονές. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις εμφανίζονται στο εξομολογητήριο με ανθρώπους πάνω από 50 ετών με 5 και με 6 παιδιά και εγκαταλείπουν τη γυναίκα τους για να πάνε να συνάψουν σχέσεις με μια κόρη 20 ετών. Και να είναι εκείνο το εξομολογητήρι γεμάτο από δάκρυα, βουτυγμένων στα δάκρυα του πόνου αυτών των γονέων, οι οποίοι νομίζουν ότι θα ζήσουν έτη πολλά. Αδερφοί μου, ο άνθρωπος είναι περαστικός. Δεν είναι ασφαλής στον κόσμο αυτό. Και εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, να γνωρίζουμε ότι θα δώσουμε λόγο ενώπιον του Θεού δια τις πράξεις μας. Συνεπώς υποχρεούμεθα να τον υπακούμε και να επαναπαυόμεθα εις ό,τι όπως και αυτός διαθέτει δι' εμάς. Εκείνος φροντίζει για μας, εμείς τον αγαπούμε. Αφού είναι αυτός ζώμεν, οφείλουμε προς δόξαν του να ζούμε. Να ζούμε και να λέγουμε, Θεέ μου, αξίωσε με, τα λόγια μου, οι πράξεις μου, η ζωή μου, να είναι όλα προς δόξαν του Αγίου Ονόματος. Αντί να πούμε τούτο όμως, λέμε, ναι, θα ζήσω, θα περπατήσω, δια να δοξαστώ. Όχι να δοξαστεί ο Θεός, να δοξαστούμε εμείς. Αλλά τούτο είναι και το χειρότερο, διότι δεν κάνεις τίποτε, και το είπε και ο Πανάγαθος Θεός, ότι προσέξετε, λέγει, αυτά στα ημέρας, μας έδωκε το Ευαγγέλιο του, θα προσέξετε, λέγει, ότι είναι ημέρες νηστείας, προσευχής και ελεημοσύνης, λέει. Και προσέχετε, λέει, όταν νηστεύετε, μην το δείχνετε, λέει, μην το λέτε. Όταν νηστεύετε, λέγει, τότε, λέγει, άλυψε σου την κεφαλή και το πρόσωπο σου νύψε να μην φανεί στις ανθρώπους νηστεύω, λέγει. Πρόσεξε, λέγει, να μην σε πάρει κανείς μυρωδιά να την νηστεύεις. Να μην το διαλαλείς, νηστεύω. Και όταν πει σε ελεημοσύνη, λέγει, πρόσεξε, μη γνώτω η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Κάνε και αυτήν την αρετή, λέγει, αλλά με πολύ μυστικότητα. Ναι, αδερφοί μου, αυτός είναι ο χριστιανός, αν θέλουμε να είμαι τα παιδιά του Θεού. Αφού είναι αυτό, κινούμεθα και οφείλουμε προς αυτόν όλον ένα πλησιάζουμε. Εις αυτόν τον κόσμο που είμαι θα εργαζόμεθα για να πλησιάσουμε τον Θεό. Και αφού είναι αυτό, εσμέν οφείλουμε ολόκληρον την ύπαρξή μας, εις αυτόν δίδια να την παραδίδουμε και να την αφοσιώνουμε. Εφόσον ζούμε στον Θεό μας,
Όλο μας το είναι πρέπει να το δίδουμε στον Θεό. Προσέξουμε πολύ, αδερφοί μου, μην αφαιρούμε την θέση του Θεού και να τη δίδουμε στα τέκνα μας. Διότι έχει πολλούς οι οποίοι πάνω από τον Θεό βάζουν τα παιδιά τους. Το παιδί είναι του Θεού και μας το ενεπιστεύθη ο Θεός. Δεν σηκώνει ούτε μία αναβαρία, ούτε να το πάρεις το παιδί σου από την θέση που είναι του Θεού και να βάλεις το παιδί σου, ούτε να αγαπήσεις το παιδί σου περισσότερο από τον Θεό. Ο Θεός λέει πρέπει να είναι το αποκορύφωμα της αγάπης μας. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, λέει, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμειός σου. Όση δύναμη έχεις, λέγει, πρέπει να την δώσεις στον Θεό. Το μυαλό σου, λέγει, πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό. Η καρδιά σου πρέπει να είναι του Θεού. Η διάνοια σου, τα πάντα, λέγει. Αυτός είναι ο Θεός. Εάν φύγεις από εκεί και αγαπήσεις οτιδήποτε άλλο, είτε χτήματα, είτε περιουσίες, είτε δόξες, είτε σοφίες στον κόσμο αυτόν, έχασες το παιχνίδι. Εάν αγαπήσεις τα πρόσκαιρα και όχι τον Θεό, διαναζήσεις μαζί του, έχασες πλέον το παιχνίδι. Δεν θα κερδίσεις την Βασιλεία των Ουρανών. Και φωνάζει ο Θεός και λέγει, εάν κερδίσεις όλον τον κόσμο και ζημιωθείς την ψυχή σου, λέγει, τι κατάλαβες? Γένωσουν υπάρχοντες του Θεού, ούκ οφείλομεν νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιο. Αφού λοιπόν είμαι θαγένος του Θεού και ελάβαμε παρά αυτούς ζώσαν και πνευματική φύση, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η Θεότης είναι ομοία προς τα άψυχα και τα νεκρά προς χρυσόν, δηλαδή και άργυρον, ή μάρμαρον που έχουν χαραχθεί και πελεκηθεί υπό της γλυπτικής τέχνης και της καλλιτεχνικής φαντασίας και επινοήσεως του ανθρώπου, εις μαρμάρινα ή αργυρά ή χρυσά αγάλματα και είδωλα, όλα αυτά τα πείσαν τα χέρια του ανθρώπου. Και ό,τι επίσαν τα χέρια του ανθρώπου δεν μπορούν να αντικατασταθούν με τον Θεό. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να είναι η ζωή μας, η πνοή μας. Ο Θεός ετοίμησε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Αντιθέτως, ο άνθρωπος ατιμάζει τον Θεό όταν κατασκευάζει αυτόν κατ' εικόνα του σώματός του. Η Θεότης είναι πνευματική, είναι άπειρος, είναι άειλος, είναι ακατανόητος και συνεπώς είναι ψευδής και άδικος πάσα αντίληψης, η οποία καθιστά αυτήν την ηλική, οποιανδήποτε, οσονδήποτε πολύτιμος και αν είναι ήλι, η εικονίζουσα αυτήν την Θεότητα. Όπως θέλεις κάνει τον Θεό. Εκείνος είναι ο Θεός που έπλασε τα πάντα. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση, πανταχούν μετανοήν. Αυτό είναι πλέον το βαθύ νόημα των λόγων του Αποστόλου Παύλου προς τους σοφούς των Αθηνών. Όχι, λέγει, επί τόσους δε χρόνους που οι άνθρωποι λατρεύουν τα άψυχα αυτά είδωλα, αγνοούν και εξευτελίζουν των δημιουργών τους και ασεβούν προς αυτόν. Τα ακούν τώρα οι σοφοί των Αθηνών και εξεγείρονται. Σου λέει, τι μας λέγει? Αυτά τα λόγια τα οποία μας λέγει, λέγει, είναι καινούργια λόγια. Τώρα λοιπόν τους μακρούς αυτούς χρόνους κατά τους οποίους και εσείς και τα άλλα έθνη είχατε άγνοια του αληθούς δημιουργού σας, παρέβλεψε εν τη μακροθυμία του ο Θεός και παραγγέλει εις όλους τους ανθρώπους που κατοικούν εις κάθε τόπον και μετανοούν, να μετανοούν και να εγκαταλείψουν τα είδωλα
και την ειδωλολατρική ζωή και να επιστρέψουν εις τον αληθινόν Θεόν. Είναι αυτό, λέγει, το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξετε εσείς οι σοφοί οι οποίοι ακούετε τα λόγια αυτά. Οι παρελθόντες χρόνοι ήσαν χρόνοι αγνίας. Μέσα εις μίαν άγνοια ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Και έχουμε δύο περίοδους στη ζωή μας, αδελφοί μου. Η μία περίοδος ονομάζεται περίοδος αγνίας. Αχ, λέγει, τέτοια λόγια εγώ πρώτη φορά τα άκουσα. Μα προηγουμένως που ήσουν, ήμουνα στην άγνοια, λέγει, είχα σκοτάδι. Τώρα, λέγει, 2-3 χρόνια μόλις άρχισα και ζω μία πνευματική ζωή κατά Χριστό. Έχουμε δύο περίοδους της ζωής μας, μία στην άγνοια και μία στην γνώση του Θεού. Μολονότι οι ανθρωπίνοι γνώσεις ανθούσεν και ήκμαζεν στην Ελλάδα προ Χριστού, όμως εις τον Θεό εκράτη παχυλή άγνοια. Ο κόσμος δεν εγνώριζε τίποτε. Υγνωήσατε και ού, λέγει, εκόντες εκακουργήσατε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν εκακουργήσατε, λέγει, αγνοήσατε. Αυτό λέει ο Γερός Χρυσόστομος, ότι ο Απόστολος Παύλος δεν τους στήγει, δεν τους πληγώνει. Προσπαθεί να τους τα λέγει, αλλά με τέτοιον τρόπο να τους ώστε να τους επουλώνει τα σπληγάστας οποία έχουν από την άγνοια. Αυτοί είχαν ομολογήσει αυτό, αγνώστο Θεό. Εις αυτόν αναφέρονται και όλες οι φράσεις τις οποίες αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος χρησιμοποιεί υπίαν έκφραση. Αποδίδει τα παραλόγους ειδωλολατρίας των ανθρώπων εις την άγνοιαν αυτών περί Θεού. Δεν εξεύρεται, του λέγει, δεν γνωρίζετε και δι' αυτό, λέγει, τίποτε άλλον δεν έχω να σας πω, ότι τώρα αυτή τη στιγμή εκείνα πέρασαν, ήταν μια άγνοια και τώρα σας δίδω την γνώση του αληθινού Θεού. Οπωσδήποτε όμως η άγνοια αυτή συνεδέεται τόσο πολύ μετά της ηθικής διαφθοράς της τότε εποχής, ώστε δεν είναι δύνατο να δικαιολογηθεί ο άνθρωπος. Και αυτοί οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου εις αυτό αναφέρονται. Διότι είχαν άγνοια, αλλά είχαν και πτώση ηθικής ζωής. Βλέπετε, σήμερα οι άνθρωποι έχουν γνώση, είναι γεννήθησαν χριστιανοί, μεγάλωσαν μέσα εις χριστιανική οικογένεια, ήκουσαν από μικρή ηλικία ότι υπάρχει ο Θεός και τα έφερναν οι γονείς τους στην Εκκλησία, αν τα φέρνουν σήμερα. Και όμως αυτά τα λόγια τα οποία ακριβώς ο Απόστολος Παύλος λέγει ήσαν εις αυτούς άγνωστα και δι' αυτό έπιπτον στην ηθική κατάπτωση. Και σήμερα οι άνθρωποι, επειδή έχουν άγνοια περί του Θεού, βλέπετε ότι ανηθικό ότι σε βασίλευσε ένα πάκρο εις άκρον της γης. Εάν ο Θεός δεν παρέβλεπε, αλλά εν ίδιοι με την δικαιοσύνη Του, δεν θα έπεμπε ήδη σε αυτούς το Ευαγγέλιο Του. Εάν ο Πανάγαθος Θεός εγκατέλειπε τον άνθρωπο πραγματικώς στην ακριβολογία της λέξεως, δεν θα έστελνε τον Απόστολο Παύλο να έρθει να μας δώσει το φως του Ευαγγελίου. Μας αγάπησε ο Θεός τόσο πολύ, ούτως ώστε εμείς δεν είμαστε δικαιολογημένοι αυτή τη στιγμή να απόσχομαι από την γνώση προς τον Θεό. Ή το εξόχως προκλητικόν δια τον Θεό να βλέπει την δόξα του αποδιδομένη εις λίθους και εις ξύλα. Και βλέπετε αυτά τα έθνη τα οποία ακριβώς έχουν τους ανθρώπους ομοιώματα Θεών, είναι μέσα στην άγνοια και ο Πανάγαθος Θεός έδωκε στον άνθρωπο να έχει αυτήν την σοφία, να έβρει αυτά τα εφευρήματα, τις ανακαλύψεις, να έβρει αυτήν την πρόοδο της επιστήμης. Δια ποιο λόγο έδωκε ο Θεός όλα αυτά? Τα έδωκε για να ακούεται ο λόγος του Θεού. Ξέρετε τι ενοχή έχουμε στον Θεό? Ότι δεν υπάρχει ένας σταθμός ο οποίος να αναφέρεται για την δόξα του Θεού. Ξέρετε ότι μπορούσαμε να έχουμε όλες τις γλώσσες και να ομιλούμε για την Αγία Γραφή, για τον Θεό που ήρθε στον κόσμο? Διότι τώρα με τους δορυφόρους, τώρα με τις τηλεοράσεις, όλα αυτά θα διεδίδονται εις τον κόσμο. Και εμείς τι κάνουμε? Ανοίξετε τα τηλεοράσεις να δείτε τι κάνουμε.
αντί να ομολογήσουμε τον Θεό μας στα έθνη ολόκληρα, διότι ο Θεός περιμένει να ακούσουν και αυτά τον Λόγο του Θεού. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας σταθμός ο οποίος να ομιλούσε κάποιος την γλώσσα των Κινέζων και να ερμήνευε την Αγία Γραφή, δεν θα ακούε το εις τα πέρατα του κόσμου ότι ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς και ήρθε στην γη και σταυρώθηκε για να μας σώσει? Εάν ομιλούσε ένας από ένα ραδιοσταθμό με γλώσσα των μαύρων της Αφρικής, δεν θα ήκουν για αυτή το Λόγο του Θεού ή των αγαρινών οι οποίοι πολεμούν τον Χριστό? Αρκούμεθα μόνο να παρουσιάζουμε γυμνές γυναίκες μέσα στην τηλεόραση και τη λέξη σεξ, τίποτε άλλο. Αρκούμεθα εις αυτά. Πόση αγανάκτηση έχει ο Θεός εναντίον μας, αδερφοί μου. Εν τούτης όχι μόνο δεν τους ετιμώρησε εν οργή, ούτε η διαφόρησε δι' αυτούς, αλλά εδώ και ήδη καιρών και τόπων μετανοίας. Εις πάντας τους ανθρώπους, λέγει ο Απόστολος Παύλος, έδωκε ο Θεός την αγάπη Του και το Ευαγγέλιο Του, όχι εις τους αγγέλους, διότι αυτοί δεν ημάρτησαν ποτέ για να έχουν ανάγκη μετανοίας. Έδωκε εις τον κόσμο το Ευαγγέλιο Του για να μετανοήσει ο κόσμος, ούτε εις τους δαίμονας, λέγει, διότι ούτε ήσαν πεπορωμένοι πλέον και έχουν αποκλειστεί της Βασιλείας του Θεού. Αλλά εις όλους τους απαντακού ανθρώπους, διότι ουδείς εξ αυτών είναι απειλαγμένος αμαρτιών. Έδωκε μετάνοια ο Θεός, λέγει στους σοφούς τώρα των Αθηνών, έδωκε μετάνοια ο Θεός, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη μετανοίας. Διότι έστησεν ημέραν εν ημέλην κρίνην την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρείο όρισε πίστην παρασχών βάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Πρέπει δε όλοι να μετανοήσουν, διότι όρισεν ο Θεός ημέραν κατά την οποία μέλη να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διανδρός τον οποίον όρισε κριτήν, δηλαδή τον Χριστόν. Ότι δε αυτός θα είναι ο κριτής όλων μας εδώ και βεβαίαν περί τούτου απόδειξεν ο Θεός, αναστήσας λέγει τον άνδρα του τον εκ νεκρών. Δηλαδή τον Υιόν του, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, τον ανέστησε και αυτή είναι η μαρτυρία περί της βεβαίας αναστάσεως όλου του κόσμου. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν, εχλέβαζον. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια που λέω τον Αποστόλου Παύλου. Το να βλέπουν μπροστά του, να τους λέγει τα λόγια του Θεού και αυτοί να κοροϊδεύουν από κάτω. Να ομιλεί σε αυτούς το Ευαγγέλιο, την αλήθεια και αυτοί να τον χλεβάζουν, λέει. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημένε χλέβαζον ιδέ είπον, ακουσόμεθα σου πάλι περί τούτου. Αλλά όταν ήκουσαν ανάσταση νεκρών, άλλοι μεν τον περιγελούσαν. Άλλοι δε είπον, θα σε ακούσουμε και πάλι περί του θέματος αυτού. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Τελείαν αδιαφορία. Τελείαν περιφρόνηση. Ο Απόστολος Παύλος φεύγει από το μέσον τους λυπημένος και στενοχωρημένος. Κοινές δε άνδρες πληθέντες αυτό επίστευσαν ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερης συναυτής. Αδερφοί μου, αυτό ήταν το τέλος της επισκέψεως του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Μέσα σε αυτόν τον τόπο της Σοφίας ήρθε ο Απόστολος Παύλος, εκήρυξε το Ευαγγέλιο του, το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού, την Αποστολή του, το έργο του. Έμεινε όμως πολύ λυπημένος, διότι δεν εδέχθησαν και του είπαν ότι θα σε ακούσουμε και πάλι, του λέγουν. Αλλά όταν ήκουσαν ανάσταση νεκρών, άλλοι μεν τον περιγελούσαν, άλλοι δε είπαν θα σε ακούσουμε και πάλι περί του θέματος αυτού. Και έτσι ο Παύλος ευγήκε από το μέσον του Αρίου Παύλου που τον είχαν εκείνοι περικυκλώσει για να τον ακούσουν. Μερικοί όμως άνθρωποι συνεδέθηκαν και προσεκολήθησαν με εμπιστοσύνη και ευλαβίαση σε αυτόν και εμπίστευσαν στο κήρυγμά του. Ήσαν δε μεταξύ τούτων ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα που ελέγεται ο Δάμαρης και μερικοί άλλοι μαζί με αυτούς. Ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης
Όταν ήκουσε το λόγο του Αποστόλου Παύλου, επίστευσε εις τον Θεόν, δι' αυτό και ηξιώθη να είναι εις την ταφή της Παναγίας μας. Όταν η Παναγία μας εκοιμήθηκε, μεταξύ των Αποστόλων έφτασε και ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο οποίος επίστευσε εις τούτο το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Επίστευσε εις αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος και την ημέρα που εσταυρώθη ο Χριστός μας, από ώρας έκτης λέγει μέχρις ώρας ενάτης, από η ώρα 12 ως η ώρα 3, επεκράτησε εις όλη την γη λέγει σκότος βαθύ. Και τότε ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος ήταν στην Αθήνα τότε, είπε ότι σήμερα λέγει ή Θεός Πάσχη ή το Παν απόλυτε. Ή πάσχει Θεός με αυτό το οποίο βλέπω, λέγει, και η γη ολόκληρη έχει σκοτεινιάσει, ή θα χαθούν τα πάντα. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος μετά από το κήρυγμα του έπιασε μόνο δύο ψυχές και μερικές άλλες, λέγει, τις οποίες δεν μας φανερώνει οι πράξεις των Αποστόλων, δεν μας αποκαλύπτουν. Δηλαδή, ήταν πενιχρό το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, δεν έπιασε πολλά ψάρια και γι' αυτό φεύγει λυπημένος. Και πού πηγαίνει? Πηγαίνει στην Κόρινθον, αδερφοί μου. Θα δούμε στην ερχομένη μας συνάντηση στην Κόρινθον τι συνήντησε ο Απόστολος Παύλος. Δι' αυτό εμείς θα έχουμε ως σύνθημά μας σήμερα ότι ο Θεός είναι δίπλα μας και μέσα μας, ένα τούτο, και το άλλο ότι ο Θεός έστησε ημέρα κατά την οποία θα κρίνει όλον τον κόσμο. Αυτά τα δύο να τα έχουμε μέσα στην ψυχή μας και ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει να φτάσουμε τα Άγια του Πάθη και την Αγία του Ανάσταση. Αμήν.